Επομένα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση, την οργανωτική πετροπή του καθηγητή κύριο Γιαμαρέλου, που ήταν και φυσικά ακούραστο αρρωγό όλη τη διάρκεια τη διδακτορική διατριβής που εκπώνησα όσο ήμουν στο Αττικό. Μεταβολέ λοιπόν του μικροβιώματο σε ασθενεί με δυσπεψία. Αυτό το οποίο θα μιλήσουμε είναι για τη λειτουργική δυσπεψία κατά κύριο λόγο, και αυτή είναι ουσιαστικά η δυσπεψία στην οποία δεν υπάρχει σαφή οργανική Αιτιολογία για την οποία μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα συμπτώματα που παραπονούνται οι ασθενεί μα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι η λειτουργική δυσπευσία ορίζεται με βάση τα κριτήρια τη Ρώμη 4, τα συγκεκριμένα συμπτώματα από την περιοχή του, του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου και φυσικά από οποιοδήποτε οργανικού ή συστηματικού νοσήματο που θα μπορούσε να τα εξηγεί. Πέρα από την αρχική κλινική εξέταση και τη λήψη του ιστορικού, όταν οι ασθενεί μα εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία συναγερμού, προχωρούμε σε ενδοσκόπηση. Σε κάθε περίπτωση, πλέον γνωρίζουμε ότι είναι υποχρεωτική προτού ενταχθούν οι ασθενεί σε αυτή τη συγκεκριμένη διάγνωση, η ενέργεια γαστροσκόπηση και ο αποκλεισμό λίμποξη από λικοβακτηρίδιο του πυλωρού, είτε με επεμβατικέ είτε με μη επεμβατικέ μεθόδου. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι πολλοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί συμμετέχουν στην παθογένεση τη λειτουργική δυσπεψία. Αυτό το οποίο όμω έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτό που γνωρίζαμε για το στομάχι και θεωρούσαμε ότι είναι το κύριο αίτιο, έχει μεταφερθεί το ενδιαφέρον μα το δωδεκαδάκτυλο, στο εγγύς λεπτόεντρο, που φαίνονται ότι οι παθοφυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν εκεί οδηγούν στην εμφάνιση των συμπτωμάτων. Και μια σειρά από αυτές μπορεί να σχετίζονται είτε με διαταραχή κινητικότητας, είτε με υπερευαισθησία, είτε με διαταραχές στην εταιρική έκρηση, είτε με τοπική και συστηματική ανοσολογική διέγερση. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε πλέον είναι ότι η διαταραχή της κινητικότητας στον κύστο δεκαδάκτυλο είναι υπαρκτή στου ασθενεί με λειτουργική δυσπεψία και αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται να, βελτιώνονται πάρα πολύ σημαντικά όταν οι ασθενεί μα λαμβάνουν προβιωτικά. Η διαταραχή τη διαπερατότητα του βλενογόνου, όπω αυτή εκφράζεται κυρίω μέσα από την παρατήρηση σε πρωτενε των Τάι Τζάξον, των σενών συνδέσεων μεταξύ των επιθυλιακών κοιτάρων. φαίνεται ότι επανέρχεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όταν οι ασθενεί μα αυτοί λαμβάνουν προβιωτικά. Να υπενθυμίσω και να σημειώσω εδώ ότι όλε μελέτε που ξέρουμε για τι μεταβολέ του μικροβιώματο στη λειτουργική δυσοψία κυρίω είναι έμεσε από τα αποτελέσματα τη χορήγηση των προβιωτικών. Αυτό επίση το οποίο παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει τόσο συστηματική όσο και τοπική ανοσολογική διέγερση, δίνοντα γένεση στην βασική υπόθεση πλέον ότι η λειτουργική δυσοψία αποτελεί μια ανοσολογική απόκριση ΤΑΦ2 ε, Και τα τελευταία χρόνια φαίνονται ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα, κυρίω για τη συμμετοχή διαφορών τοξινών που βρίσκονται σε κοινά παθογόνα μικρό. Του εντερικού σωλήνα που μέσω μοριακή μιμητική μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχή εντερικής κινητικότητα και στην εμφάνιση των συντομάτων λειτουργική δυσπεψία. Και αυτό που πιστεύαμε πριν από πέντε χρόνια ότι είναι μια βασική υπόθεση, πλέον φαίνεται ότι αποδεικνύεται καθώ τα, συ... τα πιο πρόσφατε μελέτε δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα αντισώματα εμφανίζονται σε υψηλότερο βαθμό στου ασθενεί με λειτουργική δυσπεψία ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και ένα δίκτυο εταιρική δυσβίωση. Τα δεδομένα, όπω σα είπα και προηγουμένω, είναι κυρίω από μελέτε προβιωτικών με μεγάλη εταιρεογένεια, μικρά δείγματα ασθενών και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ερμηνεύονται σε αυτό το φάσμα. Αυτό το οποίο επίση γνωρίζουμε είναι από τι πρώτε μελέτε ότι η χορήγηση προβιωτικών επαναφέρει του φυσιολογικού εντό εισαγωγικών εταιρικού πληθυσμού στο εγγύ δεκαδάκτυλο. Αυτό ο οποίο το οποίο φαίνεται όμω να σχετίζεται πέρα από την αποκατάσταση του εταιρικού πληθυσμού και με βασικέ παραμέτρου οι οποίοι εμπλέκονται στη λειτουργική δυσπεψία και κυρίω με το χρόνο τη γαστρική κένωση. Και καθώ τα χρόνια περνούν και γινόμαστε καλύτεροι στο να μελετάμε κυρίω το μικροβίωμα στο εγγύ δωδεκαδάκιλο, ε, αυτό το οποίο φαίνεται έρχονται και τα πλέον δεδομένα, τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, τα οποία μιλάνε για μεταβολέ τόσο στον πληθυσμό σε επίπεδο φύλου και σε επίπεδο Πληθυσμών τόσο στο άντρο, στο στομάχι και στο 12 δάκτυλο. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα από τη δικιά μα μελέτη, η οποία διενεργήθηκε στο Αττικό, στο οποίο φαίνεται ότι τελικά σε ένα ποσοστό γύρω στο 20% των ασθενών με λειτουργική δυσπευσία υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο βακτηριακή υπερανάπτυξη, όπω αυτό ε, φαίνεται. Και το πλέον βασικότερο ήρ όλων φυσικά είναι η θεραπεία. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά θεραπευτικά σχήματα για τη λειτουργική δυσπεψία. Το μόνο το οποίο όμω είναι. Ε, Αποδεδειγμένα, το πλέον αποτελεσματικό είναι η θεραπεία με αναστολή αντιλία πρωτονίων. Γι' αυτό και υπάρχει και στι σύγχρονε κατευθυντήριε οδηγίε ευρωπαϊκέ και αμερικάνικε. Το πρόβλημα είναι όμω ότι ξεκινάει από εκεί μετά ότι δεν υπάρχει θεραπεία για του ασθενεί οι οποίοι θα εμφανίσουν ανθεκτική δυσπεψία ή στου ασθενεί οι οποίοι θα εμφανίσουν υποτροπή. Και φαίνεται ότι τα δεδομένα δείχνουν και πάλι εμέσω ότι οι πρωτοποριακέ θεραπείε όπω είναι η χορήγηση τη τριφαξιμήνη, ένα γνωστό αντιβιωτικό με βασική θεραπευτική αποτελεσματικότητα στο σύνδρομο Βερεθή, στο ΕΝΤΕ, βελτιώνει τη συμπτωματική ανακούφιση των ασθενών μας και την... το καλύτερο απότελα είναι ότι τη διατηρεί σε βάθος ε, χρόνου. Ενώ τελευταία έρχονται και καινούρια δεδομένα, πλέον πρόσφατα, τα οποία δείχνουν ότι και τα προβιωτικά μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, βελτιώνοντας πάρα πολύ τα συμπτώματα των ασθενών με λειτουργική δυσπεψία. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να συνοψίσω είναι να πω ότι οι μεταβολές του μικροβιώματος συμμετέχουν στην παθογέννηση του νοσήματος της λειτουργικής δευσίας. Σίγουρα βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή ενός πολύ σημαντικού μονοπατιού το οποίο ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια να αποκρυπτογραφηθεί. Τα περισσότερα δεδομένα επανέρχομαι είναι ότι είναι έμεσα από τις μελέτες των προβιωτικών και φαίνεται ότι η λειτουργική δυσφεψία και τα προβιωτικά θα αποτελέσουν έναν πολύ καλό συνδυασμό για μελέτες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη σας. Και έχει πολύ μέλλον, διότι γενικά από τη μελέτη των προβιοτικών βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ότι αυξάνουν την κινητικότητα του εντέρου. Ε, όχι μόνο σε ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία, αλλά ε, εγώ το έχω μελετήσει λίγο το θέμα σε χειρουργικούς ασθενείς, mm. που μετεγχειρητικά έχουμε μία καταστολή της κινητικότητας. Ε, χορηγώντας προβιωτικά έχουμε βελτίωση της κινητικότητας του να ξαναενεργοποιηθεί το έντερο. Και αυτό φαίνεται ότι είναι μια φυσιολογική θεραπεία στο μέλλον. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σα απολύτω. Έτσι κι αλλιώ τα θεραπεία με τα προβιωτικά είναι αποδεδειγμένη στη θεραπεία του σύνδρομου ευερεθέ του εντέρου, που αποτελεί μακρινό ξάδερφο τη λειτουργική δυσλεψία. Μοιράζονται κοινού παθοφυσιολογικού μηχανισμού και κατά συνέπεια ίσω αποτελεί και το μέλλον για μελλοντικέ κλινικέ μελέτε. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Ευχαριστούμε πολύ.